Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Άκο. Γιάννη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε από την τρίτη αξιολόγηση, τα προϋποτούμενα, κάποια προϋποτούμενα που θέλουν κλείσιμο. Σε ένα μήνα υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι θα είναι όλα εντάξει. Τι υποστηρίζει και το σχόλιο σου? Συμφωνώ μαζί σου Κώστα. Είχαμε αρκετές συναντήσεις αυτές τις ημέρες μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών. Το βασικό μήνυμα της ημέρας είναι ότι η κυβέρνηση και οι θεσμοί συμφωνούν σε πλεόνασμα 2,8% για το 2017. Μετά την ολοκλήρωση, αν θέλετε, τη διαπραγμάτευση για τα δημοσιονομικά ζητήματα, διάφορες πηγές ανέφεραν ότι οι θεσμοί συμφωνούν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος μπορεί να φτάσει το 2,8% του ΑΕΠ, εάν δεν συνυπολογιστεί το μέρισμα. Εάν συμπεριληφθεί και το μέρισμα των 800 εκατομμύρων ευρώ στους υπολογισμούς, τότε προκύπτει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2,2% του ΑΕΠ. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Περίπου το 80% των προαπαιτουμένων δεν έχουν υλοποιηθεί. Από την πλευρά τους εκπρόσωπους των διαρροές από τους θεσμούς αναφέρουν ότι ήταν επικοδομητικές οι συζητήσεις μετά και την πρώτη ολοκλήρωση σήμερα της πρώτης φάσης των επαφών μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών. Αυτό το οποίο μένει να σημειώσουμε ότι η επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών θα επανέλθει στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, ενώ ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο το οποίο ουσιαστικά μονοπόλησε το ενδιαφέρον τη σημερινή ημέρα, αλλά νομίζω θα μονοπολίσει και του επόμενου μήνε, είναι το μέρισμα, το οποίο προτίθεται να διανύμει, όπω ανέφερε και ο Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα, η κυβέρνηση στο τέλο του τρέχοντο έτου. Και σύμφωνα με πληροφορίε, συναντά ενστάσει από την πλευρά των δανειστών, διότι θεωρούν ότι η αξιοποίηση του υπερπλεονάσματο, με βάση του υπολογισμού, αυτό υπολογίζεται γύρω στο 1,8 δισευρώ, ήταν καλύτερο να τοποθετηθεί και να θέλει καλύτερα κόστα να πάει για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου. Βέβαια, αυτό θα συνεχίσει να συζητείται το ζήτημα μέσω τηλεδιασκέψεων και εκτιμάται, σύμφωνα από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία ως και το τέλος του Νοεμβρίου. Και θα ανακαλύψω μικρό καλάθι. Αυτό νομίζω ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καταδοκιστικές. Μάλιστα. Γιάννη, να τελειώσουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και τη διαγραφή της κυρίας Παπακώστα. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Μάλιστα, είχαμε μια διαγραφή της κ. Παπακώστα χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όχι από το κόμμα, να το τονίσουμε αυτό. Ναι. Ήταν μια αντίδραση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και των συνεργατών του ΕΠΤΑ, από όρημη και, αν θέλεις καλύτερα, Κώστα, συνεχιζόμενη όλη τη νύχτα διαπραγμάτευση σχετικά με το αν θα πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια ή όχι. Να θυμίσουμε ότι και στο παρελθόν η κ. Παπακώστα ουσιαστικά είχε προκαλέσει την τύχη της, με τι ποια είναι το να φέρω αυτό, ότι είχε υποπέσει σε άλλα δύο σφάλματα περίπου και φαίνεται ότι αυτή, όπου φαίνεται, μόνο φάνηκε ότι αυτή ήταν η τρίτη φαρμακερή που λέμε, ουσιαστικά πέφτει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και όχι εκτός του κόμματος, ενώ παράλληλα υπάρχουν διάφορα πηγαδάκια και διάφορες, αν θέλεις, στάσεις σχετικά με το γεγονός ότι λίγο πριν τη διαγραφή της κυρίας Παπακώστα, ο άντρας της, ο σύζυγος της κυρίας Παπακώστα, μπήκε στο Μητρό νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι φυσικά για τον πρώην στρατηγικό, τον κύριο Θεόδωρο Σιδηρόπουλο, ο οποίος είχε επιλεχθεί στα 35 στελέχη που θα συμπλήρωναν την πρώτη εκατοντάδα του Μητρώου πολιτικών στελεχών που θα πλαισίωναν τη δουλειά γραμματιών και τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, όπως μου ανέφεραν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν υφίσταται το θέμα οικογενειακής ευθύνης. Βέβαια, το γεγονός, αν μη τι άλλο, προκαλεί σχόλια ύστερα και από την εξέλιξη της διαγραφής στο Κώστα. Μάλιστα. Για να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Το Κώστα, καλώς βράδυ από την Αθήνα.